σκηνή από αυτές που έχουμε ξεχάσει σχεδόν στην Ελλάδα. Ανθρώπους να καλλιεργούν τη γη, έτσι, μια πολύ φυσική διαδικασία. Μια διαδικασία που τη βλέπαμε παλιά στην Ελλάδα, απλωμένη παντού σε όλη την ελληνική επαρχία. Αρχίζει να φαίνεται ένα άλλο τοπίο τώρα, θα σου περιγράψει η Ελένη. Έλα, Ελένη μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, λοιπόν. Δήμος Θερμαϊκού, περιοχή Χατζιμπάλη. Και από ό,τι βλέπετε, πιάσαμε τις τσάπες, τις τσουκράνες, παίρνουμε αρακά και σπανάκι. Μπράβο. Είναι μια πρωτοβουλία της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας Θερμαϊκού, όπως βλέπετε, σε ένα χώρο παραχωρημένο για καλλιέργεια. Η πρωτοβουλία, λοιπόν, των πολιτών μας έχει εντυπωσιάσει μια σειρά από δραστηριότητες. Αυτή τη φορά θέλει να συνδράμει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη να εξοικονομήσουν ακόμη και τα χρήματα που δίνουν και τα ζαρζαβατικά τους. Είναι ο Μιχάλης ο Κεφρής μαζί μας, είναι ο Χρήστος ο Ιβάνοβιτς, για να μας πει ποιοι σας έδωσαν τα κτήματα αυτά, με ποιο τρόπο σας τα έδωσαν, δηλαδή έναντι κάποιου ανταλλάγματος και πώς θα τα διαθέσετε εσείς. Κάναμε μια έκκληση σε φίλους μας, δραστηριοποιήθηκαμε σαν πρωτοβουλία με αφορμή το Χαράτσι καταρχήν. Δηλαδή ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία αντίστασης, συσπηρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει αγκαλιάσει αυτή τη συλλογικότητα εδώ που είναι τελείως ανεξάρτητη. Είμαστε σε κάποιες δράσεις αυτή τη στιγμή, προχωρούμε σε κάποιες δράσεις. Μία είναι αυτή που βλέπετε, η καλλιέργεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε με 30 στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί από διάφορους φίλους της πρωτοβουλίας. Από εκεί και πέρα, εσείς, που τα παραχώρησαν, συμπολίτες, φυσικά αθλοκερδός. Και είναι για δική σας, η πρωτοβουλία αυτή έχει να κάνει με τις δικές σας ανάγκες ή θα τη χρησιμοποιήσετε και ευρύτερα, τα προϊόντα εννοώ. Είναι η πρωτοβουλία αυτή, κυρίως αναλώνεται σε τους διπλανούς μας, τους γείτονές μας, τους φίλους μας, τους συνδημότες μας που έχουν ανάγκη πραγματική, τους ανέργους. Κύριε Μιχάλη, πείτε μας, θα κάνουμε το δικό μας βαφτσέ εδώ πέρα. Όποιος έχει ανάγκη μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς και να πάρει το δικό του βαφτσέ. Φυσικά, μέσα από την πρωτοβουλία μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Πόσα τετραγωνικά αναλογούν στον καθένα. Αυτό θα φανεί ανάλογα με τα άτομα που θα. Με τη συμμετοχή. Μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 100 μέτρα. Ανάλογα, όπως εγώ θα τελειώσω. Ποιος το σκάβει, θα χρειαστούν βαριά γεωργικά μηχανήματα. Υπάρχουν φίλοι και άτομα της πρωτοβουλίας τα οποία βοηθούν σε αυτή την πλευρά. Όπως βλέπετε, είναι ήδη οργωμένο. Και να πω όμως αυτούς πραγματικά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι σκάβουνε. Ο κύριος Σάβας αγρότης στο επάγγελμα. Τι φυτεύουμε, βλέπω εδώ πέρα σπόρους. Αυτό είναι σπανάκι με σγουρή σαλάτα ανακατεμένη. Ωραίο, η σγουρό του σγουρό είναι ωραίο. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το έχει. Ξέρετε, ο Δήμος Θερμαϊκού ήταν ένας Δήμος με τρία διαμερίσματα των χιλίων κατοίκων και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 30.000 πληθυσμό. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ήταν συνδεδεμένη, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κατοίκων είναι συνδεδεμένη με την οικοδομή και με άλλες δραστηριότητες εργατικές. Γιατί πάντως από τώρα. Ο Περικλής, ο φίλος μας εδώ πέρα που με την τσουκράνα προσπαθεί να σκεπάσει τους κόλους. Είναι σιδερά στο επάγγελμα. Σιδεράς. Πώς πάει η δουλειά. Καθόλου καλά. Γιατί είναι Περικλή, κουράστηκε. Τέσσερα παιδιά στο σπίτι. Τέσσερα παιδιά περιμένουν σπίτι, Δουλειά έχουμε, χρειαζόμαστε. Καθόλου. Χρειαζόμαστε δουλειά. Έχουμε μείνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξέκρεμοι στην κυριολεξία. Και πάντα θα πάρει εδώ πέρα, θα καλλιεργήσει με τη γυναίκα. Αναγκαστικά. Ωραίος ο Περικλής. Ελένη, να πει στα παιδιά καλή δύναμη. Ακούστε λίγο. Και καλή σοδιά. Μια κουβέντα τελευταία. Σε λίγο θα σπείρει και τι άλλο θα σπείρετε. Και ρεβίθια και φασόλια, καπνό, αλαμίνα. Γιατί, εντάξει, δεν πρέπει να καπνίζουμε κάτι. Να καπνίζουμε και κάτι σιγά, αλλά νομίζω ότι αυτοί που δεν μπορούμε να το κόψουμε, χρειάζεται να κάνουμε και λίγο το κόμμα. Έτσι, ναι, το μεγύψε λίγο μετά. Μπράβο, παιδιά, καλή σοδιά, είπαμε. Να είστε καλά. Αλλάζουμε, φεύγουμε. Άμα μην είχα μια σαλάτα σγουρή, στείλτε καμία στην Αθήνα. Το νόμο δεν θα διαφορά εικόνα σου.